Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανδρέτης Νέας Κρεσθένου, τον κύριο Σάκη Μπαλιούκο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπαλιούκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλιούκο. Να δούμε καταρχήν πώς είναι η κατάσταση στο Δήμο σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Οι πολίτες συμμορφώνονται, ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτείας. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και εδώ πέρα, μας έχει εντυπωσιάσει η συμπεριφορά του κόσμου. Ναι, δεν κινείται τίποτα. Κινούνται απλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αιτιολογία για το λόγο της κίνησής τους. Βλέπω όλος ο κόσμος αυτός να έχει στρέψει την προσοχή σε αυτή τη μεγάλη συμφορά, την οποία βρήκε και τον κόσμο αλλά και τη χώρα μας, και ανησυχούμε για τα χειρότερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος ακολουθεί τις συστάσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης. Είχα την εντύπωση, κυρία Μπεβούδα, μες τώρα ότι είχα την καλύτερη κοινωνία, διότι πάντοτε όταν δίναμε ένα μήνυμα πειθαρχούσε απόλυτα η κοινωνία του Δήμου, αλλά αυτό γίνεται πλέον σε επίπεδο όλης της χώρας και υπάρχουν απαντήσεις και μηνύματα μέσα από την όλη συμπεριφορά του ελληνικού λαού. Έτσι, για την ωριμότητα του πολίτη. Κάποιοι που μιλούσαν για ντεμπέληδες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν πειθαρχούν και λοιπά, πήραν την απάντησή τους με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, έχουμε γίνει παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο για τον τρόπο που μέχρι σήμερα, και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε, έχουμε αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, ξέρω ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύονται σαν να μπαίνουν σε μεγενθητικό φακό και τα προβλήματα τα ατομικά, πολλές φορές προβλήματα διαβίωσης, πολλές φορές προβλήματα που έχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα, που είναι ανήμποροι, που είναι άρρωστοι. Ο Δήμος πάντα καταβάλει προσπάθεια να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτή, ακόμη περισσότερο, έχετε αυτή τη δυνατότητα? Σαφώς την έχουμε και επιδιώκουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη, ο οποίος συνήθως είναι ο υπερήλικας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σημαντικά προβλήματα υγείας, και βέβαια επιδεινώνονται όλα αυτά από την αδυναμία να έχει το παιδί κοντά, που θα έρχονταν από το αστικό κέντρο. Ναι. Για να δει τους γονείς, όπως συνέβαινε πάντα. Εδώ είναι φροντισμένη η δική μας υποχρέωση. Έχουμε φροντιστεί αυτή την υποχρέωση πλέον να είμαστε πιο κοντά. Ναι, το κάνουμε. Έχουμε αυξήσει τις κοινωνικές δομές. Έχουμε εντάξει όλο το προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να εργαστεί σε άλλες θέσεις του Δήμου. Χθες, μάλιστα, μας δώσανε και ένα αυτοκίνητο, μια δωρεά που έγινε από την Τουγιώτα στο Δήμο, για να ενισχύσουμε και με μηχανολογικό εξοπλισμό αυτή τη δράση, για να κινιόμαστε πιο άνετα. Σαφώς είμαστε κοντά, σαφώς είναι προτεραιότητα για μας τώρα, αφού όλα τα άλλα είναι περίπτωτα μπροστά στο ζήτημα υγείας. Ακριβώς. Είναι πολύ πολύ σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη από εσάς και τον κόσμο ο οποίος εργάζεται στο Δήμο και τους εθελοντές, που είμαι σίγουρη ότι βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση ο εθελοντισμός. Είναι πολύ ανεπτυγμένος στην περιοχή σας. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, το Πάσχα για τον Έλληνα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιθυμεί να γυρίσει στο χωριό του, κοντά στην οικογένεια. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που όλοι λέμε. Το Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό φέτος δεν θα πρέπει να το τηρήσουμε. Για μία φορά, βέβαια. Και φαντάζομαι για μοναδική φορά. Έτσι. Γιατί και εμείς περιμέναμε τα χωριά μας, η κυρία Μπεβούδα, τα προηγούμενα χρόνια, σε όλα τα προηγούμενα Πάσχα, έλαπαν από την καθαριότητα. Τώρα, επειδή οι ειδικές άδειες, η στροφή δική μας προς την πρόνοια των δημοτών μας, είναι με χόρτα, είναι με αυτά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν θα τους έχουμε, και δεν θα τους έχουμε μέσα μας με χαρά. Ακριβώς. Διότι φοβόμαστε μην τους μεταδώσουμε εμείς κάτι, ή μήπως μεταφέρουν κάτι στους περίλικες γονείς τους και στους λίγους κατοίκους που έχουν μείνει πλέον στα χωριά μας. Και έχουμε αυτό το οποίο απευχόμεθα όλοι, και μέχρι τώρα το έχουμε γλιτώσει. Οπότε το κοινό είναι μήνυμα... μόνη φορά. Θα περάσει αυτή η δύσκολη στιγμή, και κάποια στιγμή, τον Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, θα είμαστε πάλι όλοι παρέα. Και... Έτσι, οπότε το κοινό μήνυμα όλων είναι να μείνουμε σπίτια μας, ο καθένας εκεί που μένει, για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, και ευκαιρίες θα έχουμε στο μέλλον. Έτσι. Εμείς με μία επιστολή σε όλους τους δημότες μας, στους συλλόγους, τους ενημερώσαμε ότι τους αγαπάμε, ότι περιμέναμε αυτή τη μέρα να είμαστε μαζί. Δυστυχώς συνθήκες και τα γεγονότα δεν μας το επιτρέπουν αυτή τη φορά να σμίξουμε. Θα σμίξουμε αργότερα όμως. Έτσι. Χαρούμενοι και υγιείς όλοι και δυνατοί. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπαλιούκο. Να είστε καλά, κυρία Πετρούδα. Και εσείς, και καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.